Εντάξει, δεν ήταν προπόνηση. Στο τέλος είδαμε ότι η διαφορά έπεσε και καλύτερα. Γιατί και πέρυσι η ομάδα στον ημιτελικό είχαμε φύγει σε μεγάλη διαφορά. Ελπίζω να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας και να προετοιμαστούμε για τον Ολυμπιακό. Παίρνετε στην έδρα σας πολύ. Θέλετε να παίζουμε στην έδρα μας. Όχι, αλήθεια είναι αυτή, αλλά την κακή πολλά μπορεί να αλλάξουν. Εντάξει, σίγουρα θα έχει παραπάνω κόσμο, αλλά εντάξει. Σημασία έχει εμείς τι θα κάνουμε στο παρκέ. Αυτό θέλω να σου πω. Σημασία έχει τι θα κάνετε στο παρκέ. Παίζετε κοντά στον Ολυμπιακό. Το θαυμάσανε αρκετοί, φαντάζομαι και εσύ ως Έλληνας. Ήταν μια ομάδα που έκανε μια ακόμα ανατροπή. Είναι η πρώην ομάδα. Εντάξει, δεν ήταν μεγάλη ανατροπή. Σημασία έχει ότι είναι καλή ομάδα. Το είπαμε. Το είπα εξ αρχής είναι το φαβορί για το παιχνίδι με τη ΣΥΚΑ, το φαβορί για την Ευρωλίγκα. Εμείς πρέπει να πάμε ήρεμα και ωραία και να καταφέρουμε αυτό που λέμε που καταφέρει τα προηγούμενα τρία χρόνια. Κλισέ, αλλά μοιάζει ότι θέλει η Ρεάλ να πάρει τη ρεβάνση από το θαμμένο τελικό του Λονδίνου. Είναι νωρίς ακόμα.